παρακολούθησα τις τοποθετήσεις και του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΡΤ. Καταρχάς υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που είναι διαδικαστικό, αλλά και ουσιαστικό. Ερχόμαστε να συζητήσουμε τρεις μαζεμένες εκθέσεις που αφορούν τρεις χρονιές, όταν ο νόμος λέει ότι η σχετική έκθεση της ΕΡΤ υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κάθε χρόνο και γίνεται η σχετική συζήτηση. Η τελευταία έγινε το 2019. Θα πει κάποιος μεσολάβησε η πανδημία. Είναι αυτός λόγος. Όχι, δεν είναι λόγος. Η Βουλή λειτουργήσε και η ΕΡΤ λειτουργούσε. Το να συζητάμε τι έγινε τα τελευταία τρία χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν προσφέρεται για ένα ουσιαστικό διάλογο, αντίθετα παραπέμπει σε ξεπέταγμα. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, αν έχει να κάνει με την διοίκηση της ΕΡΤ ή με την Βουλή, με την Επιτροπή. Πάντως εδώ και τρία χρόνια δεν έχει γίνει καμία απολύτως συζήτηση, ούτε έχει εμφανιστεί η διοίκηση της ΕΡΤ στη Βουλή. Μία δεύτερη παρατήρηση. Θα συμφωνήσουμε όλοι, αναφέρεται εξάλλου στην έκθεση ότι η ΕΡΤ δεν μπορεί να κρίνεται με τους όρους των ιδιωτικών καναλιών ούτε με όρους τηλεθέασης. Από εκεί και πέρα, τι λέγεται στα λόγια και τι γίνεται στην πράξη, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Κάποια βήματα που έγιναν στα ζητήματα της μυθοπλασίας και της ψυχαγωγίας δεν μπορούν και δεν πρέπει να κρύψουν ότι η ΕΡΤ έχει ένα ευρύτερο πολιτιστικό και ενημερωτικό ρόλο. Οι αποδόσεις της ΕΡΤ στο κομμάτι αυτό, επιτρέψτε μου, βρίσκεται σε αναντιστοιχεία με το επίπεδο του προσωπικού και των ανθρώπων της ΕΡΤ. Βέβαια, δεν ξέρω τι φιλοδοξίες ή πώς το αντιλαμβάνει το καθένα αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχει ιδιαίτερα εξειδικευμένο και ικανό προσωπικό που θα μπορούσε πραγματικά να απογειώσει την ΕΡΤ στο επίπεδο αυτό. Ε, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, ιδιαίτερα στο κομμάτι της αντικειμενικής ενημέρωσης. Και η ΕΡΤ παραμένει κυβερνητικό υποχείριο. Ναι, όπως το ακούτε, κυβερνητικό υποχείριο. Δεν ανήκει στο λαό. Κύριε Γαμπρίτζε, από, από πού, από πότε, από πού και ως πού η ΕΡΤΑ νίκη στο λαό. Και θα έλεγα μην το ξαναπείτε, γιατί θα γελάσει και το παρδαλό κατσί και επιτρέψτε μου αυτό λέμε στην Κρήτη. Ή ότι η ΕΡΤ είναι πλέον ακομμάτιστη όσο ποτέ άλλοτε, που μας είπε ο κύριος Λοβέρδος. Και ως εκ τούτου, θα έλεγα ότι είναι χωρίς σχολιασμό τα όσα αναφέρονται στην έκθεση, περί αντικειμενικότητα στην ενημέρωση. Μας δόθηκε ένα ενημερωτικό σημείωμα του κυρίου Γαμπρίτσου, που παραπέμπει σε μια δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία η αίσθηση μιας μερίδας κόσμου είναι ότι η ΕΡΤ είναι πιο αντικειμενική ή ότι πιάνουν τόπο τα τρία ευρώ του Έλληνα πολίτη. Προσέξτε, κατηγοριοποιώντας τους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση βάσει γεωγραφικών πολιτικών διαπιστευτηρίων. Δεν ξέρω αν το δεξί, κεντροδεξί, κεντροαριστερή, αριστερή, με συγχωρείτε, τι είναι αυτές οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί. Και στο κάτω-κάτω, ποια είναι αυτή η δημοσκόπηση. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η δημοσκόπηση, λέτε μπορούμε να την προμηθευτούμε αυτή την έρευνα. Γιατί δεν μα τη δώσατε νωρίτερα, έτσι ώστε να μπορούμε να την αξιολογήσουμε και σήμερα. Πάντω, η αντικειμενικότητα και ο πλουραλισμό δεν είναι θέμα ούτε δημοσκόπηση ούτε κάποια αίσθηση. Είναι μετρήσιμο. Και μετρέται με τα στοιχεία του ΕΣΟΡΟΥ. Και τα στοιχεία αυτά είναι πολύ αποκαλυπτικά και γενικά και ειδικά όσον αφορά το ΚΚΕ που τα στοιχεία δείχνουν ότι η προβολή του στην ΕΡΤ υπολείπεται ακόμα και αυτή της πρόβλεψης του νόμου για αναλογική εκπροσώπηση. Ναι ή όχι. Ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό. Δεν κάνετε ε, μια μέτρηση. Ξέρετε, όλες τις εκπομπές. Γιατί, για πέστε μου, είστε πρόεδρος και διευθύνοντα σύμβουλο. Έχετε την πρώτη ευθύνη. Αποτυπώνουν αυτά τα στοιχεία πάντω του Εσουρού, αποτυπώνουν αυτή τη συστηματική μόνιμη παραβίαση τη νομοθεσία που έχουν νομοθετήσει όλα τα κόμματα διαχρονικά για την αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων απαράδεκτη για μα, αλλά εν πάση περιπτώσει εσεί την έχετε νομοθετήσει. Είναι κάπω καλύτερα από τα ποσοστά των ιδιωτικών καναλιών. Όντω. Όμω η ουσία δεν αλλάζει. Για παράδειγμα, υπάρχει μια ενημερωτική εκπομπή στο, 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 σε αυτό το καινούριο στην Earth News. Πρόβαλε πάρα πολύ τα ζητήματα τον πόλεμο τη Ουκρανίας στην οποία όμως εκπομπή αναπαράγεται όλο το ευρωατλαντικό αφήγημα από διάφορους αναλυτές, διεθνολόγους και ούτω καθεξής. Είναι ζήτημα αν έχει κληθεί δύο ή τρεις φορές το ΚΚΕ. Τόσο πλουραλισμός. Τόσο πλουραλισμός. Το ίδιο συνέβαινε και κατά την περίοδο της πανδημίας. Παρέλασαν λοιμοξιολόγοι, πνευμονολόγοι, αναλυτές και κλπ. και λοιπά, που αναπαρήγαγαν όλη την κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τα λοιπά. Κατά συνέπεια, εδώ μιλάμε σχεδόν, σχεδόν για πολιτική μονοφωνία αντιλαϊκών πολιτικών της πολιτικής στήριξης του μονόδρομου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη στρατηγική τη καπιταλιστική ανάπτυξη με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πράσινη μετάβαση, ψηφιακό μετασχηματισμό, τα κεφαλιά μέσα, μισθή, συντάξει, φόροι, χαράτσια. Όλο το αφήγημα τη στρατηγική αυτή περνάει μέσα από την ΕΡΤ. Και όχι μόνο βέβαια. Μία τρίτη παρατήρηση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχουμε ξαναθέσει πολλές φορές και σε αναφορές του γραφείου τύπου του ΚΚΕ και εδώ στη Βουλή εγώ προσωπικά έτυχε να είμαι στην τελευταία συζήτηση που είχαμε κάνει το 2019 και είχα θέσει, είχαμε θέσει ως ΚΚΕ ότι το κόμμα μας έχει πρόβλημα ακόμη και στο ζήτημα του διαπιστευμένου δημοσιογράφου. Ε, από τότε μέχρι σήμερα δεν λύθηκε. Το κόμμα μας τύπης και μόνο έχει διαπιστευμένο δημοσιογράφο, για να σας προλάβω, στην ΕΡΤ. Μια εξαιρετικότατη δημοσιογράφος, που όμως η, η, η ενασχόλησή της έχει καθαρά συμπληρωματικό χαρακτήρα. Ασχολείται με χίλια δυο άλλα πράγματα. Εδώ και ένα μήνα ίσως και παραπάνω ήταν στην Ουκρανία... Τι μας λέτε λοιπόν για αναβάθμιση, για αντικειμενική ενημέρωση, όταν δεν έχετε λύση, τα στοιχειώδη. Άρα κύριε Ζούλα, πρέπει να πάρετε θέση για όλα αυτά. Και δεν πρέπει να κρύβεστε πίσω από τις δημοσκοπήσεις. Είναι μια βολική διαδικασία. Αλλά μην κρύβεστε όμως πίσω από αυτά. Είναι προφανές ότι είναι άλλες οι προτεραιότητές σας και αντίστοιχα για το πώς διαχειρίζεστε και το ανθρώπινο και εργατικό δυναμικό της ΕΡΤ, το οποίο είναι αξιολογότατο. Και μπορεί να μιλήσατε εξ τους, αυτού, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι πεισματάρα και σας διαψεύδει. Καταρχήν η εντατικοποίηση πάει σύννεφο. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εσείς κρυφό καμάρι. Εργαζόμενοι χωρί συλλογικέ συμβάσει εργασία. Χωρί 13ο, χωρί 14ο μισθό. Του έχετε διαθέσιμου για, όλους, για όλα. Όλοι για όλα. Τηλεόραση, ραδιόφωνο και ούτω καθεξής. Υπάρχει παραγωνισμό ικανών, έμπειρων, μόνιμων εργαζομένων τη ΕΡΤ και επιλέγετε άλλου για τι αναθέσει εξωτερικές εξωτερικέ παραγωγέ. Που οι εξωτερικέ παραγωγέ είναι το όχημα για να υπάρξουν συμπράξει με ιδιώτε επιχειρηματίε, αλλά και με δημοσιογράφου, για να αναπαράγεται αυτή η κυβερνητική προπαγάνδα. Από πού προκύπτει ότι εξ ορισμού οι εξωτερικέ παραγωγέ είναι καλύτερε. Ε, βέβαια, άμα το κατευθύνει προ τα εκεί, καλύτερα θα σου βγει. Άμα απαξιώνει το προσωπικό τη ΕΡΤ, βεβαίω. Έχουμε θέσει ζήτημα για τον κανονισμό τη ΕΡΤ από παλιότερα. Γιατί, γιατί ενισχύει το ρόλο διευθυντών και το διευθυντικό δικαίωμα, ζήτημα που καθιστά κάθε εργαζόμενο έρμεο του διευθυντή, ακόμα και για βλαπτικές μεταβολές. Το ίδιο και με την αξιολόγηση του προσωπικού, τη στοχοθεσία, με τα νέα επαγγελματικά πρότυπα, όπως λέτε, που είναι καθαρά υποκειμενικά, είναι υποκειμενικά τα κριτήρια και σε συνδυασμό με το ότι η ΕΡΤ είναι το μαγαζί της εκάστοτε κυβέρνησης, γίνεται κατανοητό ότι τα κριτήρια αυτά είναι πρωτίστως πολιτικά. Γι' αυτό άλλωστε έχουν καθιερωθεί μια σειρά από διευθύνσεις, υπηρεσίες, διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσίες ασφαλεία και εσωτερικού ελέγχου. Γιατί, Γιατί δημιουργούν ένα ε, ασφιχτικό μηχανισμό χειραγώγησης των εργαζομένων. Και θα έλεγα για να κλείνω σιγά σιγά, για όλα αυτά που διαφωνούν οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα κόμματα, ποιο είναι το πρόβλημά τους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν το πάνω χέρι και θέλουν να το αποκτήσουν ξανά. Έτσι δεν γίνεται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Άρα λοιπόν, και τελειώνω, Όσο υπεύθυνη είναι η Νέα Δημοκρατία για τη σημερινή κατάσταση και το ρόλο που έχει προσδώσει στην ΕΡΤ, τη φήμωση της αντικειμενικής ενημέρωσης και πληροφόρησης, άλλο τόσο είναι υποκριτική και των άλλων κομμάτων που έκαναν στη θητεία τους τα ίδια πράγματα. Και ξαναλέμε ότι αυτή η κατάσταση απέχει πολύ από αυτό για το οποίο πάλεψαν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ και πρέπει να συνεχίσουν να παλεύουν. Ειδικά όλοι όσοι δεν συμβιβάζονται με αυτή την πραγματικότητα. Εμείς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Αυτά είναι τα μέσα ενημέρωσης. Είτε είναι ιδιωτικά είτε είναι κρατικά. Λειτουργούν ως μηχανισμοί αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας και πολιτικής ως ένα μόνιμο μαύρο απέναντι στο λαό. Διεκδικούμε να γίνουν βελτιώσει φυσικά και στο ζήτημα τη ενημέρωση και στο ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων. Όμω, αυτό που πρέπει κατά την άποψή μα να μπει στο στόχαστρο είναι ακριβώ αυτό ο ρόλο των μέσων ενημέρωση, η ανάγκη να γίνουν όλα αυτά κοινωνική ιδιοκτησία στο πλαίσιο ενό διαφορετικού κράτου, που πραγματικά κουμανταδόρο θα είναι άλλο. Θα είναι ο ίδιο ο λαό δηλαδή. Ευχαριστώ.